Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ για αυτή τη συνάντηση από κοντά, γιατί τα προβλήματα ξέρετε κι εσείς ότι τα ξέρουμε, μας παρακολουθείτε και μέσω της κομματικής οργάνωσης εδώ και των στελεχών μας και βεβαίως μέσα από τις τοποθετήσεις μας και στη Βουλή και παντού για διάφορα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα ή προηγούμενα άλλες κυβερνήσεις. Σήμερα επιλέξαμε το θέμα των σεισμών για να έρθουμε με αφορμή αυτή στη Θήβα, ακριβώς γιατί είναι μια σεισμογενής περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα που δικαιολογημένα ανησυχεί τους κατοίκους εδώ της περιοχής, αλλά και εμείς παρακολουθώντας τα ζητήματα και ξέροντας από την πείρα μας σε άλλους αντίστοιχους σεισμούς ή σε περιπτώσεις τέτοιες, ποιος ευθύνεται και γιατί φτάνουμε σε καταστάσεις να την πληρώνουν οι συμπολίτες μας. Δηλαδή δεν υπάρχει ο έλεγχος, ο προληπτικός έλεγχος, δεν υπάρχει αναγκαία αντισεισμική θωράκιση της χώρας, έτσι ώστε να προλαμβάνονται πριν γεννηθεί το πρόβλημα. Γιατί μετά τρέχουμε και δεν φτάνουμε και θρυνούμε και καταστροφές περιουσιών, πολύ περισσότερο ανθρώπων, συνανθρώπων μας, αν χάνουν τη ζωή τους. Και από αυτή τη σκοπιά, επειδή μας άφησε αναπάντητη την ερώτηση που κάναμε τον Οκτώβριο, την επανακαταθέσαμε τώρα ξανά, βάζοντας τα ερωτήματα συγκεκριμένα, δηλαδή πότε, πώς και γιατί δεν γίνεται ο προληπτικός αντισεισμικός έλεγχος σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και κυρίως σε όλα τα κτίρια, με προτεραιότητα φυσικά τα παλιά ή τα προβληματικά κτίρια, αλλά εκεί που συνοστίζεται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι, εργαζόμενοι, για να κάνουν τις δουλειές τους, τις υπηρεσίες, και αυτό αφορά από το νοσοκομείο και τα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας, μέχρι τις δημόσιες υπηρεσίες που κάθε μέρα βρίσκονται άνθρωποι κλπ. Και άλλο. Επίσης τις εργατικές κατοικίες, εδώ ιδιαίτερα Θήβα 3, οι εργατικές κατοικίες που θέλουν έλεγχο προληπτικό και τη στατικότητα των κτηρίων και όλα αυτά τα ζητήματα για να μην έχουμε άλλα προβλήματα, μαζί με αυτά τα κενά που υπάρχουν και που τα επισημάνατε σωστά, μιας και δεν υπάρχουν τα μόνιμα παρηγορητήρια ακόμα, είναι τα προσωρινά και δεν έχουν γίνει ούτε καν οι έλεγχοι, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις και όλα αυτά μαζί πάνε πακέτο, αλλά και η δυνατότητα που πρέπει να έχουν άνθρωποι. Θέλει ένας να ελέγξει το μαγαζί του, αδερφέ, θέλει να ελέγξει το σπίτι του, την κατοικία του, επειδή είναι παλιά, επειδή έχει, ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν οι ειδικοί πραγματογνώμονες ή επιστήμονες οι οποίοι να χορηγούνται από το ίδιο το κράτος φυσικά με ευθύνη της κυβέρνησης και από εκεί και πέρα των περιφερειών και των δήμων, έτσι ώστε να κάνουν αυτούς τους ελέγχους, να μπορεί να πας εσύ και να πεις, να προσφύγεις αυτούς και να πεις έλα εδώ θέλω να μου ελέγξε το σπίτι μου, γιατί μετά θα είναι αργά. Και πολλοί λένε, όταν εμείς συζητάμε και λέμε ξεκάθαρα τα ζητήματα, ότι όλα αυτά σχετίζονται μεταξύ τους. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, ανάσα ο λαός μας δεν έχει πάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είχαμε αυτή τη δεκαετή βαθιά οικονομική κρίση που έφεραν αλλεπάλληλα μέτρα μνημονιακά, περιορισμό του εισοδήματος, αλλαγές εργασιακές σχέσεις. Τα ξέρετε, τα παλεύαμε, τα παλεύατε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Περίμενε μια στοιχειώδη ανάκαμψη να έχει μήπως και βελτιωθεί το εισόδημα, και πλάκωσε η πανδημία του κορονοϊού και βεβαίως ξανακύλησε η χώρα σε μια νέα κρίση. Εκεί που είχε μια μικρή, πήγαινε για μια μικρή ανάκαμψη. Άρα μπαίνουν εδώ τα ζητήματα και της υγείας. Οικονομική κρίση από τη μία, αντιλαϊκά μέτρα, έρχεται η πανδημία που αναδεικνύει και το σοβαρό πρόβλημα της υγείας, του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας κλπ. Δεν τελειώνει η πανδημία, δεν έχουμε φύγει ακόμα και δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Μας ανησυχούν και αυτές οι εικόνες που δείχνουν τηλεοράσεις στην Κίνα, για παράδειγμα, που λένε για πιθανή νέα μετάλλαξη, δεν ξέρω τι, που προσπαθούν να τα μαζέψουν πάλι. Και έρχεται και ένας υπεριαλιστικός πόλεμος
πάει η Ρωσία στην Ουκρανία, επεμβαίνει με απαράδεκτο τρόπο, σκοτώνεται κόσμος εκεί πέρα. Φυσικά εμείς δεν βάζουμε εδώ τελεία, ξέρουμε και τι οδηγεί και τι ανταγωνισμοί τεράστιοι γίνονται και πώς σιγά σιγά το ΝΑΤΟ την περικύκλωνε τη Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, γιατί έχουν τα δικά τους συμφέροντα, και εδώ είναι τα μεγάλα ενεργειακά συμφέροντα. Έχει ξαναρχίσει το μοίρασμα του κόσμου σε αγορές, σε εμπορεύματα, σε ενέργεια. Υπάρχουν ανταγωνισμοί, αυτές είναι μεγάλες χώρες. Δηλαδή η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι οι πρώτες δύο χώρες σε στρατιωτικό επίπεδο. Πρώτη και δεύτερη είναι σε όλο το στρατιωτικό επίπεδο. Και στο οικονομικό επίπεδο παγκόσμια είναι Αμερική και Κίνα, οι δυο που συναγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία. Που σημαίνει ότι πάμε σε νέα τέτοια όξυνση αυτού του γύρου, να ξαναμοιράζουν τις αγορές για τα συμφέροντά τους. Και έρχεται και ο πόλεμος με όλα αυτά τα προβλήματα που μας εμπλέκει και εμάς, γιατί εμπλέκεται και η κυβέρνηση, πότε να στέλνει όπλα, λέει παλιά. Τώρα στην ουσία και οι στρατιωτικοί που τα ξέρουν αυτά και μας τα λένε, ξέρουν τι γίνεται. Στην ουσία έχει αρχίσει, εδώ που τα λέμε, η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Γιατί τα όπλα αυτά που στέλνουν, όχι μια φουρνιά, 4-5 φορές έχει στείλει ήδη, λοιπόν, που στέλνουν είναι τα ανατολικής κατασκευής, είναι τα ρώσικα αυτά. Που με αυτά είναι κυρίως εκεί τα νησιά, και η Τουρκία ζητάει αποστρατιωτικοποίηση και έτσι τα στέλνουν εκεί με την υπόσχεση των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ ότι θα σας δώσουμε αργότερα, θα πάρετε τα δυτικής κατασκευής. Και γίνεται μήλος κολοκοτρονέικο σε τελευταία ανάλυση. Και υπάρχει πρόβλημα να μην πάνε και στρατεύματα εκεί, εμείς το παλεύουμε, αλλά αυτό δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Όχι ότι η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις που πάλι την πληρώνει η εργατική οικογένεια δημιουργήθηκε από τον πόλεμο, ήταν από πριν. Αλλά απλώς κάθε κατάσταση, κάθε καινούριο πρόβλημα που μπαίνει επιτείνει αυτό και το κάνει χειρότερο ακόμα. Γιατί και η Ουκρανία και η Ρωσία είναι απέραντοι συντοβολώνες, στάρι από την Ουκρανία κάναμε, διότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΚΑΠ μας τα διέλυσε, δεν επιδοτούσε το στάρι, ενώ μπορούσαμε να παράγουμε εμείς την αγροτική παραγωγή. Αυτά, και έγινε όλη αυτή η ιστορία, πάτε στα φωτοβολταϊκά, είναι κίνδυνος για το περιβάλλον ο λιγνίτης. Γιατί θα κατέστρεφε το περιβάλλον, και ανέβει και η τιμή, είναι πιο ακριβώς, έλεγε ο Πρωθυπουργός, σε όλους τους τόνους, ας πούμε, και θα πάμε σε πιο φτηνό. Και δεν εξηγούσε βέβαια γιατί έγινε πιο ακριβώς τότε, τώρα είναι πιο φτηνός βέβαια, από το φυσικό αέριο, γιατί στην ουσία μπήκε στο εμπόριο ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο χρηματιστήριο, και ανέβηκε η τιμή του λιγνίτη. Αυτό ήταν η ουσία όλη τότε. Και βέβαια τώρα που ανέβηκε και πήγε στο Θεό το φυσικό αέριο, λοιπόν είναι φτηνότερος ο λιγνίτης και λέει άντε τώρα να πάμε πάλι εκεί να κρατήσουμε την Πτολεμαϊδα εκεί για τα εργοστάσια, να τα αναπτύξουμε για 5-6 χρόνια λένε ακόμα. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν έπρεπε να ισχύει. Γιατί στην Ελλάδα, άμα βάλεις με ένα σχέδιο οικονομικό και λειτουργήσεις και το λιγνίτη, τη λιγνητό παραγωγή που την έχεις έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, έχεις και τη γεωθερμία που μπορεί να αναπτύξεις. Έχεις και το φυσικό αέριο, γιατί υδρογονάνθρακες έχει η Ελλάδα, δεν χρειάζεται να είμαστε εξαρτημένοι. Λοιπόν, θα μπορούσε η Ελλάδα δηλαδή να έχει υδρογονάνθρακες. Έχουν βρεθεί και στο Ιόνιο, και στα νότια της Κρήτης, και στο Αιγαίο υπάρχει, τέλος πάντων. Λένε ότι ακόμα ότι οι Έλληνες ούτε οι Τούρκοι έχουν βρει, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να αξιοποιήσεις. Ή το υδάτινο δυναμικό που έχεις. Έχουμε πολλά ποτάμια, πολλές λίμνες. Και από εκεί παράγεται ενέργεια που θα μπορούσε. Και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βέβαια. Και τα φωτοβολταϊκά, γιατί έχει ήλιο στην Ελλάδα, μπορεί να το αξιοποιήσει γι' αυτό με προσοχή πάλι, όχι να καταστρέψει την αγροτική παραγωγή για να φτιάξει τα φωτοβολταϊκά. Και αέριδες πολλούς έχουμε και θα μπορούσαμε να έχουμε και τις ανεμογεννήτριες κλπ. Και να αξιοποιείται όλο αυτό και να είσαι σε επάρκεια και εδώ και να συνεργάζεσαι και με άλλους λαούς και χώρες και να δίνεις. Και να μην έχεις τέτοια ακρίβεια σε αυτό το ζήτημα, σε ανατιμής, γιατί το ένα μετά φέρνει το άλλο. Γιατί η εφοδιαστική αλυσίδα έτσι πάει. Αυξάνονται οι μεταφορές, τα καύσιμα, αυξάνεται το ρεύμα, αυξάνεται το κόστος και αυτό πάει και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στα τρόφιμα κλπ. Και η ακρίβεια γονατίζει την εργατική οικογένεια, γονατίζει τον λαό σήμερα. Και εδώ πάλι δέσμη μέτρων, την οποία και εσείς την έχετε, παρακολουθούμε τα αιτήματα, έτσι κι αλλιώς και τα παλεύουμε κι εμείς,
Δηλαδή πρέπει να πάρθουν μέτρα, να καταργηθεί ο ΦΠΑ για παράδειγμα, ο ενιαίος φόρος κατανάλωσης, ρεύμα, σε καύσιμα, σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης που αγοράζει ο κόσμος. Όλα αυτά πρέπει να μπει πλαφόν, να μειωθεί το ρεύμα και να μπει πλαφόν σε τιμές ακόμα και προϊόντων και του ρεύματος φυσικά, και να μην γίνει καμιά, να μην κλείσει κανένας άνθρωπος εκεί που διεκδικεί και δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα του, ας πούμε, και έχουμε και αγώνες αυτό το διάστημα και θα ενταθούν το επόμενο αυτό για να μην κλείσουν το ρεύμα, να μην κλείσει το νερό, να μην χάσει από τα χρέη που έχει. Και οι επαγγελματίες το ίδιο. Τι θέλω να πω, και δεν παίρνεις ανάσα και από την ακρίβεια, για να φτάσω ξανά από εκεί που ξεκίνησα στους σεισμούς. Λοιπόν, και μετά χτύπα ξύλο βέβαια, αλλά σου έρχεται και ένας σεισμός. Δεν μπορεί να το παραβλέψεις αυτό, που φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί να γίνει. Και δεν έχεις πάρει τα μέτρα και δίνεται και ένα τελειωτικό χτύπημα. Να, γιατί έλεγα ξεκινώντας ότι ήρθαμε για τους σεισμούς, αλλά και οι σεισμοί έχουν να κάνουν με την οικονομία της χώρας, με την κρίση, με το λαϊκό εισόδημα, με τις ανατιμήσεις και την ακρίβεια, με την υγεία, πώς προστατεύεται με το δημόσιο σύστημα και με μια σειρά άλλα θέματα τα οποία και τα θίξατε και εμείς τα έχουμε θίξει. Ας πούμε, για τα ζητήματα των αμυντικών συστημάτων, είχαμε κάνει ολόκληρο αγώνα. Στα ΕΑΣ πρόεδρος ήταν ο Ροΐδης, που είναι με το κόμμα υποψήφιος και λοιπά, τον ξέρετε, ο υποναύαρχος, σε ένα αποστρατεία τώρα. Και τα ξέρε πάρα πολύ καλά στα αμυντικά συστήματα, όπως και μια σειρά βιομηχανίες, οι οποίες μετά, η μια μετά την άλλη απαξιωνόνταν, έκλειναν ή πουλιόνταν σε άλλους. Ενώ έπρεπε αυτό να ενισχυθεί, η άμυνα της χώρας, και όχι να τρέχουμε στη Γαλλία, στην Αμερική, στη Ρωσία, όπου θέλεις, σε όλο τον κόσμο, στη παγκόσμια πολεμική βιομηχανία, για να αγοράζουμε όπλα, για να αγοράζουμε σφαίρες, για να αγοράζουμε διάφορα υλικά τα οποία χρειάζονται για την άμυνα της χώρας, και να πληρώνουμε κοροϊδίστικα λεφτά από πάνω στο ΝΑΤΟ, γιατί θέλει το ΝΑΤΟ να κάνει στρατιωτικές ασκήσεις και να κάνει επεμβάσεις και να γυρνάει σε όλο τον κόσμο. 4 δισεκατομμύρια πληρώνουμε κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ για τις πολεμικές ασκήσεις που κάνει, γιατί συμμετέχουμε. Και είμαστε πρώτη χώρα σε ποσοστό ΑΕΠ η Ελλάδα. Έχουμε περάσει από πρόπερση και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 4 δισεκατομμύρια σε ποσοστό ΑΕΠ μας κατατάσσει πρώτους σε πολεμικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ, όμως όχι για αμυντικές δαπάνες. Αντί να ενισχύεις την αμυντική βιομηχανία της χώρας σου, λοιπόν την κλείνεις. Και αντί να έχουν και δουλειά οι εργαζόμενοι, που έχεις και εδώ πολύ έμπειρο δυναμικό. Χώρια τα άλλα που πήραμε και που τα πήραμε, όχι για το Αιγαίο τώρα, μην τρελαθούμε τώρα. Κανένας δεν λέει ότι μπελαράκι, που τα είδατε αυτά και τα άλλα, πώς τα λένε, τα Ραφάλ στο Αιγαίο. Η Μαύρη Θάλασσα και η Ανατολική Ευρώπη πάνε, ή Περσικό μέχρι Ινδικό ωκεανό μπορούν να πάνε. Εκεί θα πάνε. Όπου γίνονται οι άλλες συγκρούσεις και εκεί που τους στέλνει το ΝΑΤΟ. Α, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, φύγανε για τη Μοζαμβίκη. Ξέρετε που είναι η Μοζαμβίκη. Κάτω από το μέσο της Αφρικής. Προς τα κάτω. Τι δουλειά έχουν στη Μοζαμβίκη. 10 των ειδικών δυνάμεων. Λοιπόν, θέλω να πω, όλα αυτά τα ζητήματα έχουν μεταξύ τους σχέση. Η ΕΑΒ, για παράδειγμα. Η ΕΑΒ έφτιαχνε αυτά από τα F-16. Έχει τεχνογνωσία και τεχνολογία και τεχνικό δυναμικό μέσα, εργάτες, ας πούμε, εργαζόμενους που τα φτιάχνουν αυτά. Και ήμασταν η μοναδική χώρα τέτοια παραγωγής, η ΕΑΒ, η επιχείρηση που έκανε τέτοια στα F-16, και μάλιστα που είναι ανωτάτου επίπεδου, δηλαδή θέλει γνώσεις και υλικά και τεχνογνωσία γι' αυτό. Και τώρα την απαξιώνουν συνεχώς. Αυτά είναι όλα και είναι ενιαία προβλήματα. Και κάποιοι ευθύνονται γι' αυτά βεβαίως, υπάρχουν αιτίες. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για αυτά τα ζητήματα, εντάξει, ξέρω ότι δεν σας έχουμε πείσει, δεν πείθεστε, είστε περισσότερο της λογικής του ότι μικρότερο κακό μπας και γλιτώσουμε κάτι να κάνουμε από εδώ. Όχι εσείς, είναι έτσι ο ελληνικός λαός συνολικά, με πλήρη συνείδηση, το ξέρουμε αυτό. Αλλά έχουμε αποφασίσει ότι ας μην καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή όλα αυτά που τους λέμε, ας μην μπορούν να τα συνδέσουν για το τι επιλογές πρέπει να κάνουν και στον αγώνα τους και στο κοινοβούλιο, στις βουλευτικές εκλογές ή οπουδήποτε είναι, αλλά εμείς εδώ θα σταθερά θα συνεχίσουμε
να παλεύουμε. Και δεν το θεωρούμε μικρό πράγμα ότι ενώ όλοι οι άλλοι ψηφίζουν είτε μαζί είτε κάποιοι όχι όλα τα νομοσχέδια, αλλά το 50% να σας πω κάτι των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μισά νομοσχέδια ψήφισα τα δύο χρόνια. Το ΚΙΝΑΛ ψήφισε το 75% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας που δείχνει ότι στα βασικά συμφωνούν. Διαφωνούν βέβαια και στα άλλα, είναι και αντιπολίτευση. Όταν είσαι στην αντιπολίτευση, βεβαίως έχεις και τη δυνατότητα, όπως λένε, να κάνεις περισσότερη κριτική ή να φέρνεις αντίρρηση. Και μετά, όταν γίνεσαι κυβέρνηση, να λες: α, τα ξέχασα ή δεν υπάρχουν οι δυνατότητες και δεν έχουν αντοχές η οικονομία της χώρας. Και έχει αντοχές βέβαια για τους εφοπλιστές, έχει αντοχές για τους μεν και τους δε, αλλά δεν έχει για τους εργάτες, δεν έχει για τους μεροκαματιάριδες, δεν έχει για αυτόν τον κόσμο. Και σου βάζουν και τον νόμο Χατζηδάκη. Και εδώ, επειδή έγινε αναφορά, σας τρώω χρόνο τώρα, ξέρετε τη θέση μας, τα παλέψαμε και μέσα στη Βουλή. Εμείς είπαμε ότι μέχρι να καταργηθεί και τυπικά αυτός ο νόμος, όπως έχουν καταργηθεί και άλλοι νόμοι τέτοιοι, γκαραντί, ας πούμε, αντεργατικοί, αντιλαϊκοί, που βγάζουν μάτι, αυτό εννοώ, θα πρέπει ο ίδιος, το ίδιο το εργατικό κίνημα, να τον πετάξει στα σκουπίδια. Και αυτό βέβαια το έκανε το εργατικό κίνημα στις 6 του Απρίλη με την απεργία. Στην ουσία δεν τήρησε κανένα μέτρο, γιατί όλα αυτά τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη της Νέας Δημοκρατίας είναι μέτρα που ουσιαστικά πιέζουν το συνδικαλιστικό κίνημα, τους συνδικαλιστές, τη συνδικαλιστική δράση, αυτά που θέσατε και εδώ σήμερα, περιορίζουν το δικαίωμα στην απεργία, το δικαίωμα της αγωνιστικής ταξικής διεκδίκησης και όλα αυτά. Αλλά δεν θα τους περάσει. Και υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει πείρα, πραγματικά, και αξιοποιώντας τα παραθυράκια, αλλά και καταργώντας τον στην πράξη, πολύ περισσότερο στο μυαλό μας, να μην το θεωρούμε τον κάθε νόμο θέσπατο, ότι αυτός είναι και τέλειωσε, μέχρι να αλλάξουν και οι συσχετισμοί και να τους αλλάξουμε όλους και αυτούς και τους προηγούμενους, γιατί είναι, τούτοι εδώ έρχονται και κάθονται σε προηγούμενους νόμους που ψηφίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και από όλους τους προηγούμενους πιο πριν που πέρασαν από αυτή την κυβέρνηση αυτής της χώρας. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα. Χρειάζεται αγώνας. Ο αγώνας πρέπει να έχει ταξικό προσανατολισμό βεβαίως. Δεν μπορεί να είναι σε συμβασμό με τη μεγαλοεργοδοσία, με τους εφοπλιστές, με τους βιομήχανους, που ξέρετε, οι εφοπλιστές τώρα τρίβουν τα χέρια τους. Με αυτό που έγινε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί το φυσικό αέριο που υπήρχε από τη Ρωσία που τελειώνει, οι Αμερικάνοι θέλουν το δικό τους αέριο, το υγροποιημένο αέριο, γιατί αυτό διαθέτουν σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Και βέβαια οι Έλληνες εφοπλιστές είναι πρώτοι στον κόσμο, πρώτη ή δεύτερη, δεν θυμάμαι τώρα, σε αυτό το ζήτημα, που έχουν τα δεξαμενόπλια υπεραρκετά για να κουβαλάνε και θα κάνουν χρυσές business με το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα το πηγαίνουν στις χώρες για να αεριοποιείται, από υγρό να γίνεται αέριο και να πηγαίνει στην οικονομία. Να δείτε μια άλλη πλευρά του πολέμου που κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία και με τους άλλους. Και αυτά η εργατική τάξη πρέπει να τα ξέρει, γιατί ο εργάτης της Ελλάδας δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους εργάτες των άλλων χωρών. Έχουμε να χωρίσουμε με τις κυβερνήσεις τους και αυτούς που μας έχουν κάτι στο σβέρκο και με αυτούς που έχουν την πραγματική εξουσία, που είναι εφοπλιστές, είναι το βιομηχανικό κεφάλαιο, το μεγάλο εμπορικό κεφάλαιο κλπ. Και η άποψή μας είναι ότι χρειάζεται συντονισμός δράσης, κοινοί αγώνες, φυσικά να γίνεται συζήτηση και διαπάλη μπορεί να γίνεται και διαφορετικές απόψεις μέσα στο κίνημα για την κατεύθυνση του αγώνα. Αυτό είναι η υγεία κατά την άποψή μας, δεν είναι τίποτα. Αλλά να καταλήγει σε μια γραμμή η οποία θα είναι όντως, θα σε οδηγεί σε ένα διέξοδο. Γιατί όσο υποχωρείς και βάζεις λίγο και λιγότερους στόχους, τόσο οι υποχωρείς σε αγώνες, τόσο περισσότερο μας κοπανάνε. Αν δεν ενωθούμε για να παλέψουμε όλοι μαζί, να διεκδικήσουμε παντού, ο καθένας από όποιο μετερίζει είναι και μέσα στη Βουλή, αλλά η Βουλή έχει περιορισμένες δυνατότητες, εμείς 15 έχουμε, λοιπόν, το ξέρετε αυτό, άλλο ζήτημα για σκέψη, δεν τα ανοίγω,
Να το σκεφτείτε κι εσείς και οι υπόλοιποι, μιας και έρχονται εκλογές, αλλά δεν το ανοίγω τώρα αυτό το θέμα. Λοιπόν, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά τα ζητήματα, να τα συζητήσουμε, να τα συζητήσετε, να δούμε και έναν έλεγχο. Εμείς για τους σεισμούς που έλεγα και τα εργοστάσια, παρότι είναι πολλά, είναι σύγχρονα, είναι καινούργια, κάπως ελεγμένα, ίσως έχουν κάποια αντισεισμικές προδιαγραφές αρκετές ικανοποιητικές, αλλά ένας έλεγχος πρέπει να γίνει, γιατί είναι μεγάλη χώρη δουλειάς, ιδιαίτερα παλιές κατασκευές αν είναι, αλλά και σύγχρονες που είναι από ψεύτικα υλικά πολλές φτιαγμένα, πρέπει να γίνει και εκεί ένας έλεγχος, γιατί δουλεύουν εργαζόμενοι, μην την ξαναπατήσουν πάλι όπως σε άλλες βιομηχανίες αλλού όταν έγιναν σεισμοί, γιατί δεν ξέρεις και τι δύναμη μπορεί να έχει ένας σεισμός αν γίνει κλπ.